Αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Το πρωί της Τετάρτης 12 Μαΐου στο νοσοκομείο Καβάλας τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των εργαζόμενων του νοσοκομείου Καβάλας που έχασαν τη ζωή τους τον Νοέμβριο από τον κορονοϊό εν ώρα καθήκοντος από τον Μητροπολίτη Φίλιππο Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανο. Αιωνία αυτών η μνήμη. Μέσα στην πατρίδα μας από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ δίδουν τον εαυτό τους κυριολεκτικά, υφιστάμενοι κιόλας πολλές φορές από ελαχίστους την κρίνια η οποία δυστυχώς μας βασανίζει σαν λαό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πιστεύω ότι θα δεχθείτε αυτή την πρότασή μου και πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει μια έναρξη σημαντική. Ευχαριστήσω την πρόεδρο, την κυρία Πετράκη, η οποία είχε την πρωτοβουλία για αυτή την ωραία εκδήλωση. Να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι παραβρεθήκατε εδώ, μα πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που όλο αυτό το διάστημα των 14 μηνών αυτής της πανδημίας που περνάει η παγκόσμια κοινότητα έχετε δώσει τον καλύτερό σε αυτό, έχετε ξεχάσει τι θα πει σπίτι πολύ με τις πολλές εφημερίες, με τα πολλά ξενύχτια στον χώρο του νοσοκομείου. 12 Μαΐου κάθε χρόνο γιορτάζεται σε όλα τα νοσοκομεία. Βέβαια για μας θεωρούμε μετά από τόσα χρόνια και με τα αιτήματά μας που είναι εκκρεμοί ακόμη και δεν έχουν ικανοποιηθεί από την πολιτεία ότι δεν είναι η μέρα γιορτής αλλά είναι η μέρα περισυλλογής. Στην λογική όμως ότι μέσα στην πανδημία έχουμε χάσει τρεις συναδέλφους μας, το νοσοκομείο Καβάλας έχει πληρώσει πολύ ακριβά το τίμημα, αποφασίσαμε και ζητήσαμε από το Σεβασμιότητα, το οποίο το δέχτηκε και είναι μεγάλη μας τιμή, να γίνει μια τελετή στο νοσοκομείο υπέρ υγείας των εργαζομένων και ένα τρισάγιο στη μνήμη των συναδέλφων μας που χάσαμε στην ώρα του καθήκοντος. Στην τελετή που έγινε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών βρέθηκε και ο Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης, ο οποίος στις δηλώσεις του ανέφερε ότι με αφορμή τη σημερινή ημέρα τιμούμε τη μνήμη των τριών εργαζομένων του Δήμου Καβάλας που έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο της πόλης. Παγκόσμια ημέρα των νοσηλευτών είναι μια πολύ σημαντική μέρα, διότι τιμούμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας και σε εμάς και στους συγγενείς μας στις πολύ δύσκολες στιγμές που όταν έχουμε πρόβλημα, που οι δύσκολες αυτές στιγμές είναι τα προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζουμε. Πολύ περισσότερο όμως φέτος η γιορτή αυτή, ας την πούμε έτσι, η μέρα αυτή, μα μην τη λέω γιορτή, η μέρα που τους τιμούμε έχει μεγαλύτερη σημασία, διότι έχουμε αυτό με τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός λοιπόν, ο οποίος έχει αλλάξει τις ζωές μας, οι άνθρωποι αυτοί είναι καθημερινά στις επάλξεις με τις κλινικές όπου βρίσκονται και με τα θύματα τα οποία έχουν, διότι όπως γνωρίζουμε πολλοί νοσηλευτές έχουν πεθάνει στο καθήκον.